Κύριε Δημαρχέ, στρατηγέ μου, κύριοι συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό, γραμματεί εκπρόσωποι των στρατηγικών, υπόν πολιτικών και αστυνομικών αρχών, αγαπητοί συμπαθητές, αγαπητοί συγκεκριμένοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα μια εμβληματική μέρα, μέρα νηστείας για την Εκκλησία, που γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ύψο του Νιού Σταυρού, και εμείς εκτιμούμεθα 79 χρόνια μετά την πυρπόληση ουσιαστικά και τον εμβρισμό της πόλης της Κέρκυρας. Αυτή τη μέρα επιλέξαμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια πρόταση της Δημάρχου μας, κυρίας Σπυριδούλας Βερόνης Ιδραίου, που ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε να τιμήσουμε την υψίστη διάκριση του Δήμου Κερκυραίων, δηλαδή το αργυρό μετάλλιο της κεραίας εξουσίας των στρατηγών, κ. Σπυρίδων Αδελίνη. Είναι υψίστη διάκριση, διότι το χρυσό, απλά θυμίζω σε κάποιους που δεν γνωρίζουν, δίδεται μόνο σε αρχηγούς κρατών, πρόεδρο δημοκρατίας και σε αρχηγούς εκκλησιών. Θα διαβάσουμε πριν αναφέρουμε και διαβάσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα σύντομο βιογραφικό, αλλά και τη δράση του στρατηγού, που είναι οι λόγοι για τους οποίους τιμάται από την πόλη των Κερκυραίων. Ο υποστράτηγος Αναποστρατείας Πυρηνών Δελής αποφύτησε ως ανθυπολογακός πεζικού από τη Στρατιωτική Σχολή Ευρυπίδων το έτος 1961. Υπηρέτησε στην ελληνική δύναμη της Κύπρου, Ελβίκ, από το 1973 έως το 1975, με τους βαθμούς του λογαγού και του ταγματάρχου. Έζησε από κοντά τα γεγονότα πριν, κατά και μετά την εισβολή των Τούρκων το 1974. Αργότερα υπηρέτησε σε μονάδες του Λέβου, στην πρώτη στρατιά, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης. Αποφύτησε από τα νοτά της Σχολή Πολέμου, τη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τη Σχολή Αμφιβείων Επιχειρήσεων της ίδιας χώρας, τη Σχολή Επικοινωνιών του Πάρη του Νίμα και άλλα στρατιωτικά σχολεία. Υλοποίηση για τον ελληνικό στρατό τη συνθήκη μειώσεω των εξοπλισμών που υπογράφηκε το 1990 στην Γέννη από τι χώρε του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου τη Βαρσοβία. Ανδρεία και ανυπέρβλητο θάρρο είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στο Κερκυραίο του στράτου Αναποστρατεία του κ. Δελή. Η δράση του είναι συνδεδεμένη με τα γεγονότα τη τραγωδία τη Κύπρου του 1974. Χάρη στην αυτοδυσία τη δική του, αλλά και των 300 στρατιωτών που ήδη βρίσκονταν κάτω από τις εντολές του, η Λευκοσία έγινε ελεύθερη από την τουρκική εισβολή. Στο βιβλίο του «Η αυτοδυσία της ελληνικής δύναμης Κύπρου», που έχει κάνει πολλές επανεκδόσεις, περιγράφει όλο το παρασκήνιο των τραγικών γεγονότων της εισβολής, όπως τα έζησε ο ίδιος. Μαρτυρίες, τα βιώματα, η νεκρή, η αυτοδυσία των στρατιωτών και οι κακοί χειρισμοί της τότε πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας περιγράφουν αναλυτικά. Αξίζει να αναφέρουμε τα γεγονότα της δεύτερης φάσης του Αθήνα, εκείνες τις μέρες που είχαν αναθέσει τη μονάδα του λόγου διοικήσεως. Ο ρόλος του λόγου αυτού ήταν βοηθητικός και οι στρατιώτες του δεν ήταν εκπαιδευμένοι να βοηθούν. Οι 300 στρατιώτες του ήταν μουσικοί, διαβιβαστές, γραφείς, μάγειροι και τεχνίτες. Ωστόσο, ο Σπυρίδων Δελής κατάφερε να το μετατρέψει σε μάχη του λόγου και να φέρει εις πέρας επιτυχώς μάχες στην πρώτη γραμμή. Το πρωινό της 14ης Αυγούστου απέτυχαν δύο φορές οι τουρκικές επιθέσεις των τουρκικών δυνάμεων κατά της τοποθεσίας του λόγου διοικήσεως, ενώ στόχος ήταν η προέλαση στα ανατολικά της Λευκοσίας και η κατάληψή της. Την επόμενη μέρα, με τις μεθοδευμένες ενέργειές του, εξουδετερώσε για άλλη μια φορά τον εθνικό στόχο. Στις 16 Αυγούστου, οι τουρκικές ροκέτες και οι βόμβες Ναπάλ μετέτρεψαν το στρατόπεδο της Ελβίκ σε κόλαση. Εν τούτης, ο στρατηγός Δελής και ο αντιπτέρωγος Κόκας κατάφεραν να κατευθύνουν τα τουρκικά αεροσκάφη ώστε να πλήξουν τις δικές τους θέσεις. Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του στρατηγού Δελής στη μάχη ήταν όταν είχε βρεθεί σε όρημα και εχθρικό άρμα πέρασε από πάνω. Για να παραμείνει η Λευκοσία δεύτερη, ο λόγος διοικήσεως αλλά και οι υπόλοιποι λόγοι είχαν να
εφαρμόσουμε την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ελληνική Δημοκρατία, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαγωγείων Ίσου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαγωγείων Ίσου, με την παρήγορα 16-130 κάθετος 28-7-2021 αποφασίδου, απονέμει στο υποστράτημα αποστρατείας του Γύρω Μαδελίου, αργυρό μετάλλιο και κυραγής αξιοσύνης, ως οφειλόμενη τιμή για τη θυσιαστική του προσφορά κατά την επιτέλεση του Ιερού Καθήκοντος στο πεδίο της μάχης, όπου αναδείχθηκε σε ήρωα κατά την προάσπιση της Λευκοσίας και ευρύτερα της Κύπρου, καθώς και ως έκφραση βαθιάς εγνωσύνης προς το πρόσωπό του, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επερχόμενες γενναίες. Κέρκυρα, 14 Σεπτεμβρίου 2022, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαγωγείων Ίσων με Ρώπης του Ιούλα Γεωργίου Ιδραίου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Γεωργίου Μεταλλινός. Παρακαλώ, κυρία Δήμαρχε, να απονέμετε και να μιλήσετε.